Μέσα σε 4,5 χρόνια, η Ελλάδα της χρεοκοπίας αντικαταστάθηκε από την Ελλάδα που έχει λόγο και θέση στην καρδιά της Ευρώπης. Η πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική φέρνει καρπούς, όταν δεν αφήνεις κανέναν να σε θεωρήσει προβλέψιμο. Μέχρι που ήρθε το καλοκαίρι του 2019. Είναι ευθυτενής, είναι αθλητικός, κάνει μπάνια μέχρι τέλος Οκτωβρίου. Έχει ωραίο σώμα, παιδιά, ο Κυριάκος. Παιδιά, αθλείται πολύ. Ναι, αλλά κοιτάξτε όμως πόσο σεξ είναι ο Κυριάκος που έχει το πέτο σηκωμένο. Και όταν κρυώνουν τα νερά, παίρνει τα βουνά. Η παραμονή στα βουνά δυστυχώς ήταν μόνο τριήμερη. Το πρόβλημα είναι ότι ο Πρωθυπουργός πάει εκδρομή και στα επίσημα ταξίδια του. Στις συναντήσεις του με Μακρόν και Μέρκελ, δεν είπε ούτε μία λέξη για τη μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων. Στην πρώτη του συνάντηση με τον Ερντογάν, δεν είπε ούτε μία λέξη για την τουρκική προκλητικότητα. Όμως ξέρετε, εμείς ούτε μια στιγμή δεν σκεφτήκαμε, στο Φετιγέ Τζαμί για παράδειγμα, να κάνουμε μια θρησκευτική λειτουργία ορθόδοξη, όπως αντιστοίχως κακώς, κατά τη γνώμη μου, συμβαίνει το τελευταίο διάστημα επανειλημμένα στην Αγία Σοφιά. Δεν είπε ούτε μία λέξη για να προωθήσει την είσοδο των γειτόνων μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είπε ούτε μία λέξη για να αξιοποιήσει τη δυνατότητα λήψης ευρωπαϊκών κυρώσεων σε βάρος της Τουρκίας. Είπε όμως τη λάθος λέξη στην επίσκεψή του στη ΣΥΠΑ. Which was taken by taking into consideration what is the US national interest, and we stand by that decision. Και έτσι γίναμε η μόνη χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που στηρίξαμε τη δολοφονία Σουλεϊμανή. Η Ελλάδα εμπλέκεται για πρώτη φορά στην αντιπαράθεση ΗΠΑ Μέσης Ανατολής. Το ταξίδι του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΣΥΠΑ θα διδάσκεται στο Κολάμπια. I wondered what that was. Let me raise a glass. Γεια μας και καλή χρονιά. Ο Πρωθυπουργός μίλησε 72 ολόκληρα δευτερόλεπτα για τις ελληνικές θέσεις. Παρακάλεσε για μια δήλωση στήριξης του Τραμπ απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα και πήρε ένα βλέμμα. Η συζήτηση που έγινε με τον πρόεδρο της Αμερικής ξεπέρασε τις προσδοκίες μου. This is actually paying over 2%. Ήταν μια εξαιρετικά επιτυχημένη επίσκεψη. Ή το γεγονός και μόνο ότι έκλεψε την μπάλα ο Κυριάκος Μητσοτάκης 2-3 φορές. Κυριάκος Πολίο! Κυριάκος Πολίο! Κυριάκος Πολίο! Δηλαδή ξέρει να κινείται. Δηλαδή ξέρει να κινείται. I wondered what that was. Let me raise a glass. Και από το φιάσκο της Ουάσιγκτον στο φιάσκο του Βερολίνου. Η Ελλάδα είχε πρόσκληση και ρόλο στην προηγούμενη διάσκεψη για τη Λιβύη στο Παλέρμο της Ιταλίας. Τώρα, στο Βερολίνο, η καγκελάριος Μέρκελ κάλεσε ως και την κυβέρνηση του Κονγκό, αλλά όχι τον Έλληνα πρωθυπουργό. Αν βρεθεί ένα τουρκικό ερευνητικό πλοίο μέσα στην ελληνική φαλοκρηπίδα, σε δικά μας νερά, τι θα πράξετε? Ό,τι χρειάζεται. Το ερώτημα είναι τι χρειάζεται και με λίγα λόγια. Χρειάζεται. Ό,τι χρειάζεται. Και θα κάνουμε και ό,τι χρειάζεται για να μην φτάσουμε στο σημείο να κάνουμε ό,τι χρειάζεται. Από τις 7 Ιουλίου, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας εγγενίασε ένα νέο είδος εξωτερικής πολιτικής. Το Πρωθυπουργικό Τουρισμό. Κάνετε πολλές βόλτες. Μαθαίνουμε τα νέα σας. Στο τέλος θα τα μαθαίνουμε από το TripAdvisor που πηγαίνετε.